Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε, η Μαρίνα μαθαίνει τα τελευταία γεγονότα και αναστατωμένη από τα νέα μιλάει στο Μάνο, αφού η Όλγα ενημερώνει τον γυναικολόγο σχετικά με τη Στέλλα και το σχέδιό της να αλλοιώσει το αποτέλεσμα των εξετάσεων της ξαδέρφης της και να παρουσιάσει πως είχε σύνδρομο Edwards. Ο γιατρός της Μαρίνας και της Ρένας πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και ο Κουράκος το ρωτά αν πιστεύει ότι η Στέλλα τα σχεδίασε όλα μόνη της ή όχι και πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό πήγε να κάνει. Ο γυναικολόγος εξηγεί στο Γιώργη τι θα γινόταν και απαιτεί να τιμωρηθεί τόσο η Στέλλα όσο και ο συνεργός της. Καταρχάς θα προχωρούσαμε σε διακοπή κύσης της Ρένας Σαριάκου. Θα σκοτώναμε ουσιαστικά ένα υγιέστατο έμβριο. Τι έμβριο δηλαδή, εδώ μιλάμε ένα σχεδόν πλήρως ανεπιπλημμένο μωρό, του λέει σοκαρισμένος. Εν τω μεταξύ, η Ρένα τηλεφωνεί στη Μαρίνα και τη ζητάει να βρεθούν. Και έτσι αργότερα πηγαίνει στο ανθοπολείο και της εξηγεί τι έχει συμβεί. Η Μαρίνα δεν μπορεί να καταλάβει το σχέδιο της Στέλλας. Μα γιατί? Τι περίμενε ότι μπορεί να έχει το μωρό μου? Αναρωτιέται και η Ρένα τότε της λέει την αλήθεια. Σύνδρομο Edwards, συγγνώμη, δεν έπρεπε να σου το πω. Δεν θέλω να σε ταράξω χωρίς λόγο, αλλά σίγουρα πρέπει να κάνεις την εξέταση, Μαρίνα. Μην το αφήσεις. Η Μαρίνα μένει άναυδη και σοκαρισμένη αμέσως, ψάχνει στο ίντερνετ περισσότερες πληροφορίες για το σύνδρομο αυτό. Όσα διαβάζει την κάνουν ανησυχεί ακόμη περισσότερο. Έτσι, η Μαρίνα λέει στο Μάνο πως μετά το γάμο, τις ευτυχίες και τα εγγένεια του Ιδρύματος θα κάνει την εξέταση. Εντάξει, ό,τι θες εσύ, μη κλαις, όλα θα πάνε καλά, της λέει εκείνος, προσπαθώντας να την ηρεμήσει χωρίς να δείχνει και τους δικούς του φόβους.